Σε λειτουργικό αδιέξοδο έχει οδηγήσει το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η δραματική συρρίκνωση του αναισθησιολογικού τμήματος. Το ένα από τα τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, με τις 13 χειρουργικές κλινικές, ορισμένες εκ των οποίων εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έμεινε με μόλις 7 αναισθησιολόγους, οι οποίοι εργάζονται εξαντλητικά προκειμένου να μην καταρρεύσει τελείως το σύστημα. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που απέμειναν, η λειτουργία του νοσοκομείου είναι οριακή. Αυτά που τόσο διάστημα προειδοποιούσαμε και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου για τις τεράστιες ελλείψεις και την υποστελέχωση που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης μας, αυτά βιώνουμε, αυτό το προδιαγεγραμμένο, την προδιαγεγραμμένη κατάσταση τη βιώνουμε και στο Παπα-Νικολάου, όπου σε αυτή τη φάση έχουν μείνει μόλις 7 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο, καθιστώντας επισφαλή τη λειτουργία του και την λειτουργία των τακτικών χειρουργείων και των επιγόντων περιστατικών. Το τελευταίο διάστημα οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν περιοριστεί και αντίστοιχα ο χρόνος αναμονής έχει αυξηθεί σημαντικά. Το αποκορύφωμα είναι το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες τέθηκε εκτός προγράμματος εφημεριών, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου, η καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική, η ιστορική μονάδα που δημιούργησε ο διαπρεπής Έλληνας καρδιοχειρουργός, αείμνηστος Παναγιώτης Πύρου, με τα επίγοντα περιστατικά να οδηγούνται πλέον στο ΑΧΕΠΑ και το Παπαγεωργίου. Στο εξειδικευμένο τμήμα της καρδιοχειρουργικής κλινικής, που έχει μείνει μία αναισθησιολόγος με τέτοια εξειδίκευση σε αυτό το κομμάτι, που η συνάδελφισσα μετά από πολύμερη εργασία της έφτασε και τις 20 μέρες εφημέρευσης, έφτασε σε σημείο να είναι σε αναρωτική άδεια αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα τα οξέα περιστατικά, τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά, τα οξέα πρέπει να μεταφέρονται ή στο ΑΧΕΠΑ ή στο Παπαγεωργίου για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Καραχρήστος, μέχρι το τέλος του 2022 το Παπα-Νικολάου είχε 12 αναισθησιολόγους, αριθμός οριακός, αν σκεφτεί κανείς ότι οι οργανικές θέσεις της ειδικότητας ξεπερνούν κατά πολύ τις 20. Αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να στρέφονται ακόμη και σε ιδιωτικά ιατρία για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν γρήγορα. Στο Παπα-Νικολάου μέχρι στιγμής εργάζονταν 11 με 12 αναισθησιολόγοι. Αυτή τη στιγμή είναι 7 και είναι επισφαλής η λειτουργία. Με εκείνη τη λειτουργία βγαίναν ίσα-ίσα και με την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων λειτουργούσε το νοσοκομείο, αλλά για την πλήρη κάλυψη των αναγκών και ώστε να μπορούν να τρέξουν πλήρως στα χειρουργεία, να μην υπάρχουν λίστες αναμονής και τα λοιπά, έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 20 συνάδελφοι. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το τεράστιο χάσμα που υπάρχει, που δυστυχώς οδηγεί σε τεράστιες αναμονές, δυστυχώς οδηγεί πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου να απευθύνεται και να πληρώνεται από την τσέπη του είτε σε ιδιωτικά ιατρία είτε στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων όταν αυτή που υπάρχει και όταν θα ανοίξει και έτσι όπως το οραματίζονται με τα απογευματινά χειρουργεία. Μάλιστα, ο κύριος Καραχρήστος περιγράφει αυτή τη ζωφερή κατάσταση ως το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, αφού όπως εξηγεί, οι εδώ και χρόνια προειδοποιήσεις των γιατρών έπεφταν σε ότα μη ακουόντων. Μάλιστα, αρκετοί γιατροί τονίζουν εμφατικά πως το πρόγραμμα δεν βγαίνει, με τους ίδιους να έχουν εξαντληθεί. Θέλοντας να αναδείξουν το τεράστιο πρόβλημα, λένε ότι το λάθος από την κούραση έρχεται σαν το τρένο στη λάθος γραμμή, με τα τέμπη στον χώρο της υγείας να βρίσκονται πρώτων πυλών. Η τεράστια υποστελέχωση, η κούραση, η εντατικοποίηση του προσωπικού οδηγεί και μπορεί να οδηγήσει σε λάθη που είναι εις βάρος ολονών και των ασθενών και του προσωπικού, ακριβώς επειδή δεν λαμβάνονται τα μέτρα ώστε να υπάρχει το αναγκαίο, το εξειδικευμένο και ξεκούραστο προσωπικό για να μπορεί να παρέχει πλήρως τις υπηρεσίες υγείας και εκπαιδευμένο για να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι ασθενείς μας. Αυτό που επισημαίνει ο κύριος Καραχρήστος είναι πως το πρόβλημα της υποστελέχωσης καλύπτεται με μετακινήσεις ιατρών από άλλα νοσοκομεία, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνει προκήρυξη για 3 ή 4 αναισθησιολόγους, όμως και πάλι θα είναι δύσκολο να δουλεύουν σε πλήρη βάση τα χειρουργεία, τα οποία σήμερα λειτουργούν στο 50 με 60% σε σχέση με την προ-COVID περίοδο και με τεράστιες αναμονές. Βλέπονται 3 ή 4 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, που ουσιαστικά και οι συνάδελφοι γνωρίζοντας αν βάλουν τα χαρτιά τους, που δεν ξέρω, μακάρι να τα βάλουν οι συνάδελφοι και να έρθουν και παραπάνω. Εμείς αυτό που θα πετήσουμε είναι ότι όσοι γιατροί βάλουν τα χαρτιά για όλες τις θέσεις που είναι αυτή τη στιγμή στην προκήρυξη, όλοι να
προσληφθούν στις θέσεις που καλύπτουν, γιατί τα κενά είναι τεράστια ακριβώς και γιατί σπάει και το επιχείρημα της κυβέρνησης και των λοιπών ότι δεν, οι γιατροί δεν θέλουν να έρχονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ιδιώτες ιατροί υπέγραψαν σύμβαση με το νοσοκομείο για να συνεργαστούν, όμως από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο δεν μπορεί να λύσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα, με τους εργαζόμενους στο Παπα-Νικολάου να λένε με νόημα πως δεν θα γίνουν σταθμάρχες της υγείας και δεν θα δεχτούν από κανέναν αρμόδιο να πει ότι δεν ήξερε πόσο σοβαρή είναι η υποστελέχωση στο νοσοκομείο.